από τη στιγμή που δεν δέχονται, για μένα προσωπικά, είναι ένοχοι οικονομικών εγκλημάτων. Θα γίνει έλεγχο στα ταμεία, θα ελεγχθεί που έχει δώσει τις offshore, την offshore, στην offshore εταιρεία συντρόφια που έχετε δώσει. Ησυχία! Που έχετε δώσει το τηλεοπτικό. Καταρχήν φύγει από εδώ κάτω. Καταρχήν φύγει από εδώ κάτω. Ησυχία! Πρόσκυνο για τους κρυσταλλίδες βουλευτές που ξαφνικά ξαναθυμήθηκαν το παλιό καλό εαυτό τους και με τα γνωστά τα ηλίκια μετέτρεψαν τη Βουλή σε πεζοδρόμιο. Ακούτε, σας λέω. Σοβαρά, λοιπόν. Συνεχίστε. Γιατί δεν έχω την δικαιοδοσία να το κάνω. Εμένα και τη Χρυσή Αυγή δεν μας πόδιαν διώξεις κυνηγητά μασκοφόροι, κουκουλοφόροι που μας πήγαιναν μέσα. Δεν θα μας οφείσουν τα τσιράκια του συστήματος. Ούτε εσείς που είστε εκεί πέρα πάντο και προσπαθείτε να μας κόψετε την ομιλία. Λοιπόν, είμαστε εδώ δηλαδή για να αντέξουμε και... Φύγετε! Όταν μιλάει η Χρυσή Αυγή... Κλείσε μικρόφωνο. Διακόπτουμε τη συνεδρίαση, διακόπτουμε. Ότι έχει λείψει η τυπική τους νομιμοποίηση και τώρα θεωρούν ότι η ζωή τους είναι ευκολότερη χωρίς τη ζωή. Μηδενική ανοχή απέναντι στους φασίστες. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αποτελούν τα μαντρόσκυλα του συστήματος και με μεθόδους υποκόσμου στην κυριολεξία να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν φασαρία. Δεν πρέπει να επαναληφθεί και πολύ περισσότερο δεν πρέπει να επαναληφθεί σε χειρότερη μορφή. Άση θυσία πάντων. Και αφού η συνεδρίαση διεκόπη, ο μενόμενος Γιάννης Λαγός, που νωρίτερα είχε κατευθυνθεί απειλητικά προς την πλευρά των βουλευτών του ΚΚΕ, κινήθηκε προς τα υπουργικά έδρανα για να τα πει ένα χεράκι στον Πάνο Σκουρλέτη με τη βοήθεια των συναγωνιστών του που είχαν ήδη φτάσει μπροστά. Εκείνη την ώρα παρενέβη ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Μανιός, που βρισκόταν εκτός αιθούσης. Η κατάσταση πήγε και πάλι να ξεφύγει και χρειάστηκε ο Ηλίας Καστιδιάρης να κρατήσει τον Γιάννη Λαγό, αλλά και η Γιάννης Βρούτσης και Σοφία Βούλτευση να τραβήξουν πίσω τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφευθούν οι ψηλές. Να προσπίσουμε, να τους πιθαναγκάσουμε αυτοί να βγαίνουν έξω. Εμείς δεν φοβόμαστε. Αυτό είναι το μήνυμα.